καλοκαίρι με τον καλό καιρό και τις μεγάλες μέρες του μας επιτρέπει να γράφουμε πολλά χιλιόμετρα. Μετά το ταξίδι μας στο Μαυροβούνιο και την Αλβανία, η δίψα μας για περιπέτεια δεν έσβησε. Σχεδιάσαμε ένα τριήμερο στην Ελλάδα και πάλι. Φύγαμε από τα Γιάννα με τον Γιώργο και συναντήσαμε την υπόλοιπη παρέα στη Λαμία. Μπήκαμε σε λούκια, πέσαμε αρκετές φορές, αλλά τελικά περάσαμε την Κιώνα και τη λίμνη του Μόρνου και κατασκηνώσαμε λίγο έξω από το χωριό Τρίστενο. Καλημέρα. Τι γίνεται? Την άλλη μέρα ξυπνήσαμε και ψήσαμε το καφεδάκι μας. Ώρα να πηγαίνουμε, μας περιμένουν πολλά χιλιόμετρα σήμερα. Διανυκτερεύσαμε σε ένα καταπληκτικό σημείο. Τρομερό μέρος. Όλο δάσος. Αυτό το κομμάτι το έχω κάνει με το ACT πιο παλιά. Δεν έχει καμία δυσκολία αυτό το κομμάτι. Υπέροχη διαδρομή. Ήπιαμε ένα γρήγορο καφεδάκι στην Ελατόβρηση και συνεχίζουμε βόρεια. Μετά το ρέμα πρέπει να ανεβούμε τα αλλεπάλληλα πέταλα. Πλαταδούρα εδώ πέρα, με πολύ σκόνη φυσικά. Μετά από ένα μικρό ασφάλτινο κομμάτι, βγαίνουμε και πάλι στο χώμα. Ατελείωτα χιλιόμετρα διαδρομής μέσα στο δάσος, όπου παίζουμε κρυφτούλι με τον ήλιο στα λίγα ξέφωτα που συναντάμε. Σε λίγο θα βγούμε και πάλι στην άσφαλτο, λίγο έξω από την Αρτοτίνα, για να περάσουμε από τα Βαρδούσια στην απέναντι όχθη του Εύβοινου και να ανεβούμε προς Γραμμένη Οξιά. Ο Μάνος δεν ήρθε τώρα. Όλα καλά! Ακούπησε σε ένα μελίσι και έσπασε το σαμάρι. Εδώ βρίσκεται και η Μονή Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου, όπου μόνασε ο Αθανάσιος Διάκος. Τα
Κατεβαίνουμε τώρα, θα συναντήσουμε τον Εύινο. Ανεβούμε προς Γραμμένη Οξιά, κατά πράσινο τοπίο εδώ πέρα. Και ακριβώς εδώ, σε αυτό εδώ, είχα πέσει το 2019 με το 990, εδώ ακριβώς. Συνεχίζουμε και ανεβαίνουμε προς το καταφύγιο της Γραμμένης Οξιάς. Στο μνημείο δεν κάνουμε στάση, το έχουμε δει πολλές φορές. Αξίζει να το δει φυσικά κάποιος. Το δάσος της Γραμμένης Οξιάς είναι το νοτιότερο δάσος οξιάς της Ευρώπης. Λίγο άσφαλτος και μπαίνουμε ξανά στο χώμα και πιο βαθιά στο δάσος. Αυτό το έχουμε κάνει αρκετές φορές. Αφήνουμε για λίγο το δάσος και ανεβαίνουμε τώρα στα γυμνά οροπέδια της Αράντενας. Ναι, χτύπησε κάπου. Ευτυχώς το drone δεν έπαθε τίποτα παρά μόνο μερικές γατσουνιές. Γυμνό το τοπίο εδώ πάνω, χωρίς δέντρα, αλλά προσφέρει καλή θέα. Απέναντι διακρίνεται η πυραμίδα της Γιώνας.
κάνουμε άσφαλτο πάλι εδώ. Αφήνουμε για λίγο τη διαδρομή και κάνουμε μία παράκαμψη για έναν καφέ στην Άμπλιανη. Αρχίζουμε και πάλι μέσα σε ελατόδασος τώρα. Κατεβαίνοντας από την ανατολική πλευρά της Κοκκινιάς των Βαρδουσίων, θα την κυκλώσουμε και θα περάσουμε στην δυτική της πλευρά, κινούμενη βόρεια, επάνω από την λίμνη του Έβινου. Αυτό το δρόμο είχαμε κάνει πέρσι που πήγαμε την πεζοπορία στο ποτάμι στο Πάντα Βρέχει. Θα βάλω πάλι και γι' αυτό ένα link πάνω να το δείτε και αυτό. Και ο Κρικελοπόταμος. Θα περάσουμε από το Καρπενήσι να ανεφοδιαστούμε ακόμη μια φορά και θα φύγουμε για να βρούμε κάποιο μέρος κατασκήνωσης κοντά στον Ταυροπό. Κάποιο event λέει! Κάποιο river party θα είχε την επόμενη μέρα και είχαν στρώσει το μέρος. Ό,τι πρέπει για να κατασκηνώσουμε. Πρώτα όμως να πιούμε έναν καφέ. Κάντε μια εγγραφή, αφήστε ένα like για να ικανοποιήσετε τον αλγόριθμο του Σωλήνα και πατήστε το καμπανάκι για να μην χάσετε τη συνέχεια του ταξιδιού μας.